Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Εγώ είμαι καλά. Σας έχω κάποια καλά και κάποια κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε στη μέση του 2020 και τελειώνει επιτέλους αυτή η χρονιά. Και παράλληλα, αυτά ακριβώς είναι και τα κακά νέα. Ότι είμαστε ακόμα στη μέση του 2020 και έχουμε άλλο τόσο. Για να ξορκίσω το κακό λοιπόν, είπα να έρθω με μια γροθιά σε αυτή τη χρονιά και να κράξω τα τραγούδια του 2020. Όλος παραδόξος, τώρα το 2020, ας είχαμε κορονοϊό, μια χαρά βγήκανε τραγούδια. Δεν έβγαιναν τα τραγούδια, τώρα βγήκαν τα τραγούδια, οπότε πάμε να δούμε τα τραγούδια. Είμαι σκληρός απ' έξω, αλλά αν μου δώσεις χρόνο, θα δώσω χρόνο για την αγάπη. Είμαι ξινή καραμέλα, τόσο γλυκιά και μετά γίνομαι θυμωμένη. Ξινή καραμέλα, ναι. Όταν πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι είχα πολλές απορίες. Η πρώτη μου απορία ήταν αν διαφημίζει κάποια καραμέλα. Όποιον εκφράζει αυτό το τραγούδι δεν τρώγεται και σκληρός και μέσα και ξινήλα. Είναι για πέταμα. Τι να το κάνεις, γιατί να το φας αυτό το πράγμα? Είναι μια σύγχρονη εικόνηση τοξικού ανθρώπου, αγαπητή μου. Αλλά το Toxic το είχε ήδη τραγουδήσει η Britney, οπότε είπε να πει κάτι αντίστοιχο η Lady Gaga. What the fuck? I'm a savage. Classic, bougie, ratchet. Είμαι άγριος, ναι. Κλασάτος, κυριλέ, ξεπλένεις, ναι. Αφθάδης, κακόκεφος, βρωμιάρης. Βρωμιάρη! Συμπεριφέρομαι, ηλίθεια, τι συμβαίνει? Σκύλα, τι συμβαίνει? Είμαι άγριος. Εδώ πραγματικά έχουμε το τραγούδι που απεικονίζει το 2020. Όλη αυτή η ψυχεδέλεια, όλα αυτά που περιγράφει, είναι όλα μας τα συναισθήματα που περάσαμε κατά την καραντίνα. Πόσο κεντρικός μπορείς να είσαι για να μιλάς ένα ολόκληρο ρεφρέν για όλα σου τα χαρακτηριστικά? Για αρχή, αγαπητή Megan Thee Stallion, Ποιος ερώτησε πώς είσαι, τι κάνεις και τι σου συμβαίνει? Και σε ένα πηγιόνισε που πήγες και το τραγούδισες μαζί της. Τι μας νοιάζει αν είστε άγριες, κλασάτες, βρωμιάρες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά okay, αφού το τραγουδήσατε, δημοκρατία έχουμε και εγώ μπορώ ελεύθερα να ταυτιστώ. Ταυτίστηκα. Βρωμιάρη! Στην υγειά μας και σε αυτό που είχαμε, ας συνεχίσουμε να χορεύουμε σε σπασμένα γυαλιά. Και ό,τι απέμεινε είναι καπνός και στάχτη. Ας συνεχίσουμε να χορεύουμε σε σπασμένα γυαλιά. Επικίνδυνο. Αυτό το τραγούδι διαφημίζει κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, το να χορεύεις πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Δεν λέω, πάνω στα κέφια σου μπορεί να σπάσεις ένα ποτήρι, να σπάσεις πιάτα, λες και είμαστε το 1970 στα μπουζούκια του Πασόκ. Αλλά τα γυαλιά είναι επικίνδυνα, αγαπητή μου, να τα πατήσεις και να σφάξεις την πατούσα σου. Δεν έχω πατήσει γυαλιά, έχω πατήσει μία φορά καρφί, δεν θέλω να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, θα αδειάσετε. Αλλά η φίλη μου η Δανάη, γεια σου Δανάη αν βλέπεις αυτό το βίντεο, είχε πατήσει γυαλιά. Και είχε πάει στο νοσοκομείο και της τα βγάζανε με την τζιμπίδα 1-1. Και γυρνάει σπίτι της 2-3 μέρες μετά και πόναγε πάρα πολύ. Και λέει τι συμβαίνει, τα ράματα είναι. Και παιδιά, τελικά δεν ήταν τα ράματα, είχε μέσα και άλλα γυαλιά. Και ξαναπήγε στο νοσοκομείο, της το άνοιξαν και της έβγαλαν και τα υπόλοιπα. Ένα δράμα βίωση, φίλη μου η Δανάη. Γι' αυτό να προσέχετε να μην χορεύετε πάνω σε γυαλιά. Τι κακά πρότυπα είναι αυτά, Κιμ Πέτρας. Ωραία, εσύ πάνω σε πέτρες μπορεί. Πού είναι και το επίθετό σου? Πρέπει να χορεύεις πάνω σε γυαλιά. Συγγνώμη, εκνευρίστηκα, αλλά είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Αντιγράφει το Γιάννη τον Πλούταρχο, γιατί αυτός πρώτος είχε πει φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Οπότε πήρε αυτή την έμπνευση και με το σπασμένο τζάμι που ήταν κάτω πήγε πάνω και χόρευε. Σταματήστε πλέον. Αντιγράφετε του Έλληνε. Εμείς οι Έλληνοι βαδίσαμε πρώτοι σε τούτο εδώ τον κόσμο και όλοι οι άλλοι έρχεται και μας αντιγράφεται. Εισέπνευσέ με, εξέπνευσέ με. Καρπούζι ζάχαρη ανεβασμένο, καρπούζι ζάχαρη ανεβασμένο, καρπούζι ζάχαρη ανεβασμένο. Σε αυτό το τραγούδι είχα κάποια κενά. Λέω, Δημήτρη, έχεις πάρει το lower. Το έχεις πάρει. Δημήτρη, έχεις πάρει το proficiency. Το έχεις πάρει. Και όχι από τα TOEIC, MOEIC, SOEIC, LOEIC. Το Michigan είχα πάρει. Είχα πάει στη Λίμνη, τη Michigan, εκεί δίπλα στο Σικάγο και το πήρα το πτυχίο μου. Το δώσανε κάτι πάπιες. Και λέω, Δημήτρη, εσύ με τόσο καλές γνώσεις στα αγγλικά. Τι εννοεί καρπούζι ζάχαρη ανεβασμένος? Watermelon sugar high. Ότι ανέβηκε η διάθεσή του από την πολλή ζάχαρη που έφαγε από το καρπούζι. Το καρπούζι σιγά, νερό είναι. Υδροπέπον που λένε και οι φίλοι αρχαίοι Έλληνες. Άρα πώς ανέβηκε αυτός? Είχε βάλει μέσα στο καρπούζι τίποτα περίεργο, καμιά περίεργη ουσία του διαβόλου, του έξω από εδώ? Μήπως έκανε αυτές τις μόδες του TikTok που κόβουνε το καρπούζι στο πάνω μέρος και χύνουνε μέσα ποτά? Και ανέβηκε αυτός από τα ποτά που είχε μέσα το υδροπέπον του. Αρνητικά τα 80 από τα 87 τεστ είναι διψό.
Ευτυχώς θα μπορούσα να πάω στα λουτράκια τη μέση μου. Δύο συγγνώμη, είδα την είδηση και αποσυντονίστηκα. Για αρχή, εμένα δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα το καρπούζι. Άρα πώς θα ταυτιστώ με αυτό το τραγούδι. Δεν μπορούσε ο Χάρι ο Στάιλς να τραγουδήσει για τον Ανανά. Εκεί να σου πω πώς θα το τραγούδαγα κάθε μέρα. Ανεβασμένος από τον Ανανά. Από τον Ανανά. Ανανανανανα. Ανεβασμένος από τον Ανανά. Νταμπ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να με δείτε να το τραγουδάω αυτό το τραγούδι σε ένα CD single. Για να ταυτιστείτε όλοι εσείς που δεν ανεβαίνετε με το καρπούζι και θέλετε κάποιο άλλο φρούτο. Επόμενη είναι η Σελίνα Γκόμες που έρχεται με κάποιες σοβαρές δηλώσεις. Θέλω ένα γκόμενο, πες μου αν έμειναν καθόλου καλοί. Βρίσκω συνέχεια τους λάθος, αλλά θέλω αγάπη ξανά και ξανά. Θέλω ένα γκόμενο. Τέλεια περιγραφή για Tinder. Αγαπητή Σελίνα, αν όντως ψάχνεσαι, γράψτε στον bio σου στο Tinder ή στο Bumble, Badoo, Grindr, ό,τι έχεις τέλος πάντων, Σελίνα μου. Και καλή επιτυχία σου εύχομαι στα γκομενικά σου, να σου πάνε όλα δεξιά. Τόσο έχει περάσει κι αυτή η κοπέλα. Θέλει γκόμενο. Γρήγορα. Συγγνώμη, ευχαριστώ. Απλά εκνευρίστηκα λίγο για τη φίλη μου, τη Σελίνα. Μετά από αυτήν την έκρηξη, θα ήθελα λίγη πίεση για να ηρεμήσω. Η πίεση πάντα με ηρεμεί. Τρέχω πάντα στον Μπετόβεν, τον Λουίτζι, τον Μάριο. Δημήτρη, κανένας από αυτούς που είπες δεν είναι ποιητής. What did you say? When I look at you in your eyes. Θα ρίσκαρα τα πάντα για εσένα. Σε θέλω δίπλα μου. Αυτή τη φορά δεν θα φύγω. Θέλω να μοιραστούμε μπεμπάκια. Προφυλάξεις. Δεν θα τις χρειαστούμε. Μιλάμε για τραγούδια που περνάνε κακό μήνυμα. Να ένα τραγούδι που περνάει κακό μήνυμα. Λέει προφυλάξεις δεν θα χρειαστούμε. But you did this for what? Why not? For what? Why not? Παιδιά, πρέπει πάντα να παίρνουμε προφυλάξεις. Αντιλιακό είναι αυτό. Μάσκα για τον κορονοϊό. Τι είναι αυτό, πάει ο weekend και σε κάθε λιμάνι και καημός, κάθε λιμάνι και παιδί. Δεν ξέρω πώς πάει παροιμία, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Γονόρια, χλαμίδια, HPV, HIV. Τόσα πράγματα κυκλοφορούν εκεί έξω. Και λέει ότι πάκος δεν χρειαζόμαστε προφυλάξεις. Τι μα***α σου weekend. Έρχεται πάνω μου νερό σαν τη μιζέρια. Είμαι έτοιμος, βρέξε με. Θα προτιμούσα να είμαι στεγνός, αλλά τουλάχιστον είμαι ζωντανό. Βρέξε με, βρέξε με, βρέξε με, βρέξε με. Βρέξε πάνω μου. Αυτό το κλιπάκι δηλαδή θα υπάρχει για μια αιωνιότητα στο ίντερνετ. Να ζητάω αυτά τα πράγματα από... Αισθάνομαι βρώμικος μετά από αυτό που είπα. Πάω να κάνω ένα μπάνιο και επιστρέφω. Όχι, δεν θέλω να βραχώ. Αυτό μιλάει για το τραγούδι. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι από μια πουριτανή οικογένεια. Σας είπα, είμαι από πουριτανή οικογένεια. Κάνω σεξ μισοδυναίνη. Και βγαίνουν αυτά τα τραγούδια και μιλάνε για αυτά τα πράγματα, δηλαδή για το Θεό. Συγγνώμη, μαμά, συγγνώμη, μπαμπά, που με βλέπετε να λέω τέτοια πράγματα στα ίντερνετ. Γκαραμίξα μου κόνδο. Ναι, είσαι νοστιμίνια, νοστιμίνια, νοστιμίνια. Ακούγοντας αυτό το τραγούδι, το μοναδικό πράγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι ο Ηλίας Μαμαλάκης να μιλάει στο φαγητό του. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ. Θα μου πεις έχεις πρόβλημα, θα σας πω. Υπάρχει μεγαλύτερος ερωτήλος με το φαγητό του από τον Ηλία Μαμαλάκη? Όχι, δεν υπάρχει. Τον σκέφτομαι έτσι να μιλάει στη φασολάδα του. Νοστιμίνια, νοστιμίνια. Τι όμορφη εικόνα. Νοστιμίνια, νοστιμίνια. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ελπίζω να σας άρεσε. Από ό,τι είδατε, έτσι μαζευτήκαν κάποια τραγουδάκια και μπήκανε σε αυτό το βίντεο. Λογικά, λόγω κορονοϊού, δεν θα έχουμε σύντομα πολλά τραγούδια. Οπότε θα αργήσετε λίγο να ξαναδείτε ένα αντίστοιχο βίντεο. Αν έχετε κάποια τραγούδια στο μυαλό σας, γράψτε τα μου κάτω στην περιγραφή. Επίσης, αν σας άρεσε κάποιο από αυτά τα τραγούδια, μην θυχτείτε, γιατί και εμένα όσα ανέφερα μου αρέσουν. Αλλιώς δεν θα τα ήξερα, δεν θα τα άκουγα, δεν θα τα σχολίαζα. Είμαι ένας επώνυμος αλκοολικός. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια και. Bye. Ο κορονοϊός. Έτσι. Αου, αου, στραμπούληξε το δαχτυλό μου. Α, α, απ' την κακία μου. Α, 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 και δεν λέω ψέματα. Α, οκ, μου πέρασε. I
ανεβασμένος με ανανά. Ανανανανά. Με ανανά. Με ανανά. Ανανανανά. Ανεβασμένος με ανανά. Ανανανανά. 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 Ανανανανά.